Είδαμε λοιπόν τα πράγματα από το οίκημα. Δεν ξέρω αν εσείς, κύριε Γαβά, που είστε τόσα χρόνια κοντά στην ομάδα, θυμάστε σε παλαιότερες περιπτώσεις. Αρκετό καιρό. Τι γνώμη έχεις για μένα? Λεβέντη! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ίδιο λέω και για σένα. Σε πολύ καλό παιδί. Κυρία Αρχηγό, τι στο παιχνίδι σήμερα? Βεβαίως. Πώς το είδες? Πολύ καλό. Τον άντρα σου? Ο άντρας μου όπως πάντα. Τι όπως πάντα? Τέλειος. Αμάνα μου. Ιωάννου, ήσουν ένας από τους πρωταγωνιστές. Πώς είδες το παιχνίδι από το κέντρο που έπαιζες? Νομίζω ότι αν δεν σε είχαμε εσένα, τότε δεν είχαμε πιθανότητα. Δεν αγκαταλείς αυτά, διότι σου κέρασα πριν, εντάξει. Πες την αλήθεια. Επειδή θα πάμε και πιο κάτω και πάλι θα μου το δω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννο Ιωάννου. Θα πάμε λίγο παρακάτω. Σε είδαμε τη στιγμή που σκοράρες να τρέχεις προς αυτό το σγουρομάλι το τερματοφύλακα, γιατί? Γιατί είναι ένας άξιος τερματοφύλακα και με αυτό το τρόπο θέλω να δείξω την αγάπη προς αυτόν και αυτό είναι. Νομίζω ότι το δάσκολο είναι μια γιορτή και πρέπει να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Ο τερματοφύλακα πάντα είναι ξεχασμένο μέσα στο τέρμα και από εκεί και πέρα πήγα να πανηγυρίσουμε μαζί, γιατί ήταν μια στιγμή που έπρεπε όλοι μαζί να χαρούμαστε. Τι θα γίνει με το νέο συμβόλαιο σου? Μετά από αυτό σίγουρα θα έχεις δύο γκολ στο τελικό. Θα έχεις αυξημένες... Θα θέλεις αύξηση στο μισθό σου, Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Μαρσέλο, πρέπει να σκεφτείς ότι πρέπει να πληρωθούμε κι εμείς, καταλάβες. Πρέπει να πληρωθούμε κι εμείς, αγόρι μου, καταλάβες. Πετρίδη, τι χρώμα είσαι που βάζεις? Συγγνώμη. Τι χρώμα είσαι που βάζεις? Βάζω με conditioner, σαμπουά με conditioner και τα δύο μαζί για προστασία και ενάντια στην πιτυρίδα. Σε ξέρω πολύ καιρό, είσαι ο καλό παιδί, συνδικαλιστής και εγώ είπα στον κύριο Βουτσέκοβι να σε κάνει αλλαγή σήμερα, να παίξεις και εσύ λίγο, καταλάβες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γελάρε Ματσέλο, γελάρε Ματσέλο, να δεις συμβόλαιο του χρόνου. Κάπου εδώ λοιπόν κατέληξαν και τέλειωσαν τα πανηγύρια. Η ζωή να γλεντά σαν φωνή και υποφέρει στη συμφορά και στη χαρά πάντα γελά. Σκορπάει τις πίκρες του τα χέρι, όντως φαρμάκια τα ξεχνά.
αν ξέρει πως στη ζωή του κανείς δεν θα έχει, κανείς δεν θα έχει παντοτινά. Το ΑΠΟΕΛ μονάχα ξέρει η ζωή του να κλετά σαν φωνή και υποφέρει στη συμφορά και στη χαρά πάντα γελά. Σκορπάει τις πίκρες του τα χέρι, χωρούς φαρμάκια τα ξεχνά. Το ΑΠΟΕΛ μονάχα ξέρει πως στη ζωή του κανείς δεν θα έχει, κανείς δεν θα έχει παντοτινά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο ΑΠΟΕΛ πανηγυρίζει από χθες βράδυ την κατάκτηση του κυπέλου. Νίκησε την πρωταθλήτρια ανόρθωση 2-0 με δύο τέρματα του Βραζιλιάνου Μαρσέλο. Τα πανηγύρια δεν είχαν τελειωμό. Είναι το 17ο κύπελο στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ, που έχει περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα και το 5ο στη δεκαετία του 90. Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε τον Άντρο Πετρίδη και τον Μαρίνο Σατσά του ΑΠΟΕΛ. Θα δούμε τι ακριβώς έγινε χθες στο Τσίριο, πώς πανηγύρισαν οι νικητές και τι δήλωσαν οι ηττημένοι. Με δύο τέρματα λοιπόν του Βερετιάνου Μαρτσέλο, ο ΑΠΟΕΛ κατέκτησε το μεγάλο τρόπιο. Στο πρώτο μέρος η ανόρθωση ήταν καλύτερη. Στο δεύτερο, ο ΑΠΟΕΛ εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική του υπεροχή μετά την αποβολή του Τόμιτς, πετυχαίνοντας δύο τέρματα. Για το πρώτο τέρμα η ανόρθωση υποστηρίζει ότι προηγήθηκε offside. Να δούμε τις καλύτερες φάσεις του τελικού σε περιγραφή του Ανδρέα Γεωργιάδη. Έγινε το λάθος από τον Ιωάννου Ιωσιφίδης. Το άνοιγμα για τον Βέσκο Μιχαήλοβιτς με αντίπαλο τον Σταύρου. Η μπαλιά στην περιοχή θα πέσει στο έδαφος ο Πάμπης Ανδρέου. Αφήνει το παιχνίδι ο κύριος Κυπριανίδης. Πέμπτο λεπτό εκτελεστής του κόρνερ ο Πάμπης Ανδρέου. Στο δεύτερο δοκάρι Τόμιτς στην κεφαλιά. Και πάλι προς το μέρος του Ανδρέου. Νέα κεφαλιά. Βγήκε ο Πετρίδης. Σοκάς. Η μπάλα παίρνει ύψος. Και έχουμε δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την ανόρθωση. Αλλαγή παιχνιδιού προς το μέρος του Τόμιτς. Στο ύψος της επανορθωτικής. Ωραίο το σουτ. Καλό. Μόλις έξω. 0-0 από ΕΛ και ανόρθωση στον 57ο τελικό. Απευθείας ο Πέτκοβιτς, καλό σε ετοιμότητα ο Παναγιώτου μπλοκάρει την μπάλα. Έδιωξε ο Κούνας, Χριστοδούλου επαναφέρει προς το μέρος του Ιωάννου με αντίπαλο τον Τόμιτς. Θα περάσει ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ, θα συγκρατήσει την μπάλα. Έξοχη προσπάθεια στο έδαφος, αφήνει ο κύριος Κυπριανίδης πλάγια για την ανόρθωση μπάλα. Θα κάνει το λάθος, θα χάσει από τον Κούνα. Και το άνοιγμα για τον ΟΚΑ. Επιμένει ο παίκτης της ανόρθωσης στην περιοχή. Η μπαλιά για τον Μιχαήλοβιτς. Το σούτ έξω. Πολλά έτοιμα λοιπόν για την εκτέλεση του κόρνερ με τον Χαραλάμπους. Καλοχτυπημένο. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά. Η μεγάλη ευκαιρία. Πρώτης γραμμής ο Ιωάννου. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Φουκαρί. Συνεχίζει να είναι κάτοχος της μπάλας. Μένει στην περιοχή. Θα πέσει στο έδαφος. Αφήνει να εξελιχθεί το παιχνίδι ο κύριος Κυπριανίδης. Φάση στην οποία ζητάει πέναλτι του ΑΠΟΕΛ. Από το μαρκάρισμα εδώ ξαναβλέπουμε του Κότσιτς στην περιοχή. Ανάμεσα σε δύο παίκτες της ανόρθωσης έπεσε στο έδαφος ο κύριος Κυπριανίδης κοντά στην φάση. Δείχνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Μαρτσέλο για τον Ιωάννου. Θα τσιμπήσει θαυμάσια την μπάλα και θα αφήσει για τον Αλονεύτη. Παλιά στην περιοχή για τον Μαρτσέλο. Η κεφαλιά καλή μόλις έξω. Μιχαήλοβιτς. Παλιά προς το μέρος του ΟΚΑ. Πλάγια στην περιοχή ο ΚΑΣ θα συγκρατήσει. Ψάχνει για το στήριγμα. Με αντίπαλο πάντα τον Χριστοδούλου. Θα ξεφύγει ο Κάση. Σέντρα στην περιοχή για τον Μιχαήλοβιτς. Διώχνει ο Σατσάς. Χαραλάμπους. Το σουτ καλό μόλις έξω. Εποφελείται ο Μιχαήλοβιτς. Και πάλι παλιά προς το μέρος του ΟΚΑ που είναι ταχύς. Με αντίπαλο τον Σταύρου. Μπαίνει στην περιοχή ο Κάση. Το πάτημα για τον Ανδρέου. Το σουτ καλό. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση. 32ο λεπτό από τον Πάμπη Ανδρέου. Ενώ ο Πετρίδης διαμαρτύρεται στον διαιτητή του αγώνα για φάουλ. Ωραία ο Κότσιτς, ξέφυγε από τον Μελαναρκίτη, αφήσε για τον Μαρτσέλο. Και τώρα Σατσά στο ύψος της επανορθωτικής, στο σούτι μπάλα κόντραρε. Έγινε η κόντρα, εποφελείται ο Μιχαήλοβιτς για τον Τόμιτς. Θεσές συμβολής, εντυπωσιακή απόκριση από τον Πετρίδη στο σούτ του Τόμιτς στο 37ο λεπτό. Βλάνταν Τόμιτς,
προσπίδες των Αριστοκλέους. Το πέρασμα για τον Μπάμπη Ανδρέου που έχει χώρο μπροστά του. Θα δοκιμάσει το μακρινό σουτ σε ετοιμότητα. Ο Πετρίδης μπλοκάρει την μπάλα. Δημήτρης Ιωάννου για τον Τόμιτς. Έγινε το λάθος. Μαρτσέλο, πλάγια στην περιοχή. Θα πέσει στο έδαφος. Αφήνει και πάλι ο κύριος Κυπριανίδης. Από την παρέμβαση εδώ του Μελαναρκίτη. Φάουλ για την ανόρθωση εκτελεστής ο Πάμπης Ανδρέου. Η μπάλα στην περιοχή, Μιχαήλοβιτς, η κεφαλιά ψηλά έξω. Η προσπίση στον Δημήτρη Ιωάννου. Η σέντρα στην περιοχή, πέρασε η μπάλα Παναγιώτου, μπλοκάρι. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την ανόρθωση. Μιχαήλοβιτς και Πάμπης Ανδρέου κοντά στην μπάλα. Για να δούμε την εξέλιξη της φάσης. Πάτησε για τον Ανδρέου ο Μιχαήλοβιτς. Άστοχο το σούτ, την μπάλα όμως στον εγκομίτη με αντίπαλο τον Αλονεύτη. Μπαίνει στην περιοχή η σέντρα για τον Δημήτρη Ιωάννου. Ο Τόμιτς το σούτ, την μπάλα κόντρα στον Χριστοδούλου. Επιμένει η ανόρθωση με τον εγκομίτη. Συγκλίνει στην περιοχή. Το πέρασμα για τον Τόμιτς και πάλι για τον εγκομίτη. Το σούτ, εντυπωσιακή απόκρουση από τον Πετρίδη. Και το φάουλ στον Αριστοκλέους. Το φάουλ από τον Τόμιτς που είναι ήδη χρεωμένος με κίτρινη κάρτα. Και πράγματι είναι η δεύτερη κίτρινη για τον Βλάταν Τόμιτς. Στο τρίτο λεπτό της επανάληψης. Φάουλ σε καλό σημείο για το Αποέλ. Τιμοθέου απευθείας. Καλό μόλις πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παναγιώτου. Λασαριστά το κόρνερ. Χαραλάμπους για τον Εγκομίτη. Και πάλι Χαραλάμπους. Συμπαλιά για τον Μιχαήλοβιτς. Πέρασε η μπάλα. Αλονεύτης προσπαθεί να απομακρύνει. Και πλάγιο για την ανόρθωση. Εγκομίτης και πάλι για τον Χαραλάμπους. Νέα παλιά στην περιοχή. Μιχαήλοβιτς η κεφαλιά έξω. Χαραλάμπους η σέντρα στην περιοχή. Με γροθιές ο Πετρίδης. Καινή εστία. Το σούτ έξω. Η ευκαιρία για την ανόρθωση θα χαθεί από τον Πάμπη Ανδρέου. Προκαινής εστία. Στο σούτ έξω. Χαραλάμπους στην εκτέλεση του φάουλ προς το μέρος του Βέσκο Μιχαήλοβιτς. Πέρασε η μπάλα. Σήκηση το πλασέα. Η σωτήρια απόκριση από τον Πετρίδη. Νέο σούτ. Η μεγάλη ευκαιρία θα χαθεί για την ανόρθωση στο 20 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Προσπαθεί να αλλάξει με τον Ιωάννου. Κάτοχος της μπάλας τώρα ο Τιμοθέου. Νέα παλιά προς το μέρος του Κότσιτς. Το πέρασμα για τον Μαρτσέλο, το πλασέ και τον γκολ. Το σκορ ανοίγει εδώ στο Τσιριοστάδιο. 1-0 για το Αποέλ με τον Βεριντιάνο Μαρτσέλο. Η νύχτα γίνεται μέρα χωρίς υπερβολή. Οι ξέφρανοι πανηγυρισμοί στην ανατολική κερκίδα των οπαδών του Αποέλ. 1-0 για τους γαλαζοκίτρινους, 21 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Με σκόρερ τον Βεριντιάνο Μαρτσέλο. Και το τι γίνεται στο Τσίριο στάδιο το βλέπετε. Απερίγραπτη ατμόσφαιρα, θαυμάσια ατμόσφαιρα. Η νύχτα γίνεται μέρα από τις φωτοβολίδες των οπαδών του Αποέλ. Οι ξέφρανοι πανηγυρισμοί. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε σε επανάληψη την φάση. Το πέρασμα του Τιμοθέου για τον Μαρτσέλο, η έξυπνη προσποίηση. Πλάσαρε ιδανικά τον Παναγιώτου. Που βρισκόταν εκτός εστίας. 1-0 για του Αποέλ, 21 λεπτό. Ενώ έχουμε διαμαρτυρίες των παιχτών της ανόρθωσης προς τον βοηθό διαιτητή, τον κύριο Μιχάλη Ιωάννου. Στην περιοχή πέρασε η μπάλα, η κεφαλιά σε ετοιμότητα. Ο Πετρίδης μπλοκάρει. Μεταβίβαση για τον σκόρερ του Αποέλ, τον Μαρτσέλο. Ωραία μεταβίβαση για τον Γιασεμάκη σε θέση βολής. Θα πέσει στο έδαφος και το πέναλτι. Το πέναλτι για του Αποέλ από την ανατροπή του Γιασεμάκη. Από τον τερματοφύλακα Νίκο Παναγιώτου, χωρίς χρονοτριβή δεν δίστασε να υποδείξει την εσχάτη των ποινών ο κύριος Κυπριανίδης. Άλλη μια ευνοϊκή εξέλιξη για το Αποέλ, 36 λεπτό δευτέρου ημιχρόνου. Μονομαχία από τα 11 βήματα ανάμεσα σε Βεριντιάνο Μαρτσέλο και Νίκο Παναγιώτου. Εκτελεί ο Μαρτσέλο, γκολ! Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Μαρτσέλο το σημερινό παιχνίδι. 2-0 για το Αποέλ. Γνώριμο το σκηνικό και πάλι ξέφρενοι πανηγυρισμοί μπροστά από την κερκίδα των οπαδών του Αποέλ. Οι γαλαζοκίτρινοι φτάνουν σε ένα δεύτερο τέρμα και πάλι με τον Μαρτσέλο που νίκησε τον Παναγιώτου από τα 11 βήματα. Βαθιά παλιά προς το μέρος του Μαρτσέλο. Βγαίνει ο Παναγιώτου από την εστία του με κεφαλιά. Θα διώξει την μπάλα. Αποτελεσματική παρέμβαση του τερματοφύλακα της ανορθώσεις. Σατσάς ξεφεύγει με ωραίο τρόπο από τον Χαραλάμπους. Έτοιμος για την σέντρα στην περιοχή. Την πραγματοποιεί. Η κεφαλιά για τον Μαρτσέλο. Πάτησε για τον το σούτ. Η απόκρουση από τον Παναγιώτου. Σωτήρια στο σούτ του Αλονεύτη. Κούνας, μεταβίβαση για τον Μιχαήλοβιτς. Προσπαθεί να υποφεληθεί ο Σωτηρίου στην περιοχή. Αδύναμο το σούτ. Ασταθώς ο Πετρίδης, θα διώξει ο Χριστοδούλου. Ανοιχτή άμυνα της ανόρθωσης. Ευκαιρία με τον Αλονεύτη. Πλάγια στην περιοχή. Μονοκόμματο σούτ σε κόρνερ ο Παναγιώτου.
μια πραγματικά πολύ ωραία ατμόσφαιρα και κάποιες μικροαψιμαχίες στον αγωνιστικό χώρο. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν αμαυρώνουν τον αγώνα. Ο κύριος Κυπριανίδης για τελευταία φορά σφυρίζει στο σημερινό παιχνίδι. Ο 57ος τελικός λίγει. Κυπελούχος Κύπρου για την περίοδο 98-99 του ΑΠΟΕΛ. Πανάξια κερδίζει 2-0 την ανόρθωση εδώ στο Τσίριο στάδιο, εκμεταλλευόμενο στο ακέραιο την αριθμητική υπεροχή που είχε στο δεύτερο μέρος, με ηγέτικες σκόρες τον Βραζιλιάνο Βερετιάνο Μαρτσέλο, που σκόραρε και τις δύο φορές, τη δεύτερη με πέναλτι. Νικάει την ανόρθωση με 2-0 και τη στερεί από το να πανηγυρίσει τον Ντάμπολ. Και η μεγάλη στιγμή του τελικού, ο Ουράνιος Ιωαννίδης και πρώην πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ ασπάζεται τον αρχηγό της ομάδας Γιάννο Ιωάννου, σηκώνει αυτή τη στιγμή το κύπελο και τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ στους 7 ουρανούς. Όλοι γίνονται ένα και απολαμβάνουν αυτές τις ξεχωριστές και σπάνιες στιγμές κοντά και ο πρόεδρος της εταιρείας ΑΠΟΕΛ, Χρήστος Τριανταφυλλίδης. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Ουράνιος Ιωαννίδης ασπάζεται τον αρχηγό της ανόρθωσης Νίκο Παναγιώτου. Το κύπελο για τους φιναλίστ, το ίδιο και ο πρόεδρος της ΚΟΠ Μάριος Λεφταρίδης. Ο Νίκος Παναγιώτου παραλαμβάνει το κύπελο για την φιναλίστρια ομάδα της ανόρθωσης, την πρωταθλήτρια ανόρθωση που δεν κατάφερε να πετύχει και φέτος τον Τάπολ. Να ακούσουμε τώρα τι δήλωσαν νικητές και ηττημένοι. Από πλευράς ανόρθωσης εκφράστηκαν έντονα παράπονα για την διαιτησία.